Λοιπόν, ακούσαμε στις αρχικές ομιλίες του συνεδρίου τις διαφορές κατά κάποιο τρόπο των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων με αυτά των ιδιωτών. Διαφορετικά κεφάλαια, διαφορετική χρήση τους, διαφορετική λειτουργία γενικότερα. Από το σημερινό συνέδριο των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων, τι προσδοκάτε εσείς ως εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας γενικότερα? Ναι, καταρχάς έχουν ήδη βγει κάποια συμπεράσματα και έχουν γίνει κάποιες δεσμεύσεις από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία του συνεδρίου και για αυτά που έχουν να συζητηθούν. Οι διαφορές δεν είναι μόνο με τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, είναι και μεταξύ δυστυχώς των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών, οι οποίοι διαχρονικά με διάφορα πλαίσια έχουν ενταχθεί σε ένα σύστημα το οποίο είναι λίγο παράλογο, μου επιτρέψετε να πω. Αυτό που προσδοκάμε από την σημερινή συνάντηση είναι ουσιαστικά να ρυθμιστούν όλα τα ζητήματα, να ομογενοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας των δημοτικών ραδιοφώνων και να στηριχτούν μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο που θα τους δίνει τη δυνατότητα και να αναπτυχθούν και να δυναμώσουν οικονομικά και να χρηματοδοτηθούν και, εν πάση περιπτώσει, να στεριώσουν χωρίς ερωτηματικά, χωρίς ζητήματα, χωρίς προβλήματα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε αυτό. Οι πολίτες του δικού σας Δήμου είναι ακροατές αλλά και τηλεθεατές των δικών σας τοπικών μέσων? Σταδιακά όλο και περισσότερο. Έχουμε κάνει ήδη μετρήσεις, έχουμε δει ότι οι Ηρακλειώτες εμπιστεύονται το ραδιόφωνο. Γιατί? Γιατί με διάφορους τρόπους, όπως είναι διαφημίσεις τοπικών καταστημάτων, με αποτέλεσμα να ακούγεται το ραδιόφωνο στα καταστήματα, με εξωστρέφεια, με ρεπορτάζ, με παρουσία σε εκδηλώσεις, έχουν αρχίσει να έρχονται όλο και πιο κοντά και σε ένα ποσοστό γύρω στο 15% ακούνε το ραδιόφωνο το δικό μας, το τοπικό. Οπότε είστε ευχαριστημένοι? Νομίζω είμαστε ευχαριστημένοι. Έχει δρόμο ακόμα. Έχουμε πολλά να κάνουμε, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία και από τον τρόπο που λειτουργούμε σήμερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.